ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας είχε διορίσει με απόφασή της ημερομηνίας 6/5 του 19 τρεις ποινικούς ανακριτές, οι οποίοι αργότερα έγιναν 4, με αφορμή ερωτήματα και προβληματισμούς που εγείρονταν μετά την ανακάλυψη των σωρών αλλοδαπών γυναικών και ανηλίκων παιδιών που είχαν καταγγελθεί στην αστυνομία ως ελλείποντα πρόσωπα, ενώ διαφάνηκε εκ των υστέρων ότι πρόκειτο καθαρά για δολοφονίες. Μετά την διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, η ανεξάρτητη αρχή, μέσω του Προέδρου της, του κυρίου Ανδρέα Πασχαλίδη, υπέβαλε την έκθεση της στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Πέραν των όποιων ενδεχόμενων πειθαρχικών αδικημάτων που έχουν διαπραχθεί από μέλη της δύναμης, τόσο οι διορισθέντες ανακριτές όσο και ο πρόεδρος της ΑΔΥΠΑ θεώρησαν ότι το σύνολο των γεγονότων που προκύπτει από το συλλεγέν αποδεικτικό υλικό υπερβαίνει τα όρια της όποιας απλής πειθαρχικής ευθύνης και ότι οι επιλείψιμες ενέργειες, πράξεις ή παραλήψεις μελών της δύναμης, αλλά και κάποιων αξιωματικών, που ήσαν επιφορτισμένοι ημέν με την διενέργεια των ανακρίσεων, η δε με το καθήκον για διεξοδική μελέτη των φακέλων για έλεγχο και εντοπισμό κενών, ότι συνιστούν υπόβαθρο στοιχειοθέτησης και ποινικών αδικημάτων. Κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης όλου του συνόλου των στοιχείων που έχουν συλλεγεί και τα οποία τέθηκαν ενώπιον της νομικής υπηρεσίας από την ανεξάρτητη αρχή, τόσο από εντεταλμένους λειτουργούς όσο και από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα, ο τελευταίος αποφάνθηκε ότι πράγματι παρουσιάζονται να έχουν διαπραχθεί κατά τον χειρισμό των συγκεκριμένων υποθέσεων ποινικά αδικήματα κατά παράβαση μόνο του άρθρου 134 του ποινικού κώδικα, κεφάλαιο 154, είτε αδικήματα παράληψης υπηρεσιακού καθήκοντος από δημόσιους λειτουργούς. Εν ώψη αυτής της κατάληξης έχουν δοθεί οδηγίες χθες για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον 15 συνολικά μελών της δύναμης, αριθμός ο οποίος περιλαμβάνει απλούς αστιφύλακες, λοχίες, αλλά και κάποιους αξιωματικούς. Αυτά ήθελα να διευκρινίσω, έτσι ώστε να διασκεδαστούν οποιασδήποτε αλληλοσυγκροώμενες πληροφορίες και στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.